Απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού στη σειρά είναι τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε, αν ενθυμίσαι, σε εξαναλήψεως και είπαμε ότι η ανάληψη είναι αυτή η οποία δημιουργεί την Πεντηκοστή, διότι ο Χριστός μας είπε ότι εάν δεν πάω δεν έρχεται. Μιλούσε δηλαδή για τον παράκλητον, για το άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για το Πνεύμα του Άγιον. Είπε δε στους μαθητάς του να μείνουν εκεί στα Ιεροσόλυμα, να μην φύγουνε, διότι ουχή με τα πολλά στάφτα σήμερα δεν θα περάσουν πολλές ημέρες και θα δεχτείτε την επαγγελία του πατρός μου. Η επαγγελία του πατρός του ήταν η αποστολή του Πνεύματος του Αγίου. Όπως μίλησα λίγο και προχθές επάνω στο θέμα αυτό, για το Πνεύμα το Άγιο δυστυχώς οι Ορθόδοξοι δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Ούτε ξέρουν τι είναι, τι ρόλο παίζει. Είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην Εκκλησία σήμερα και αγιάζει για λογαριασμό του Κυρίου μας τους πιστούς. Εάν φύγει το Πνεύμα το Άγιον από την Εκκλησία, τότε δεν υπάρχει αγιασμός. Χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι εκείνη η οποία επιφυτά επί του ύδατος σε παραδείγματι και αγιάζει και βαπτίζεται ο πιστός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο δίεται εις των πιστών άμα το βαπτισματί του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα Κυρίου και το ίνον εις αίμα Κυρίου. Κατάπεμψον λέγει το Πνεύμα σου το Άγιο εφημά και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον ένα άρτον τούτον σήμειον σώμα του Χριστού σου. Το δε το ποτηρίο τούτο σήμειον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο. Να τα μεταβάλεις αυτά διά του πνευματός σου του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που αγιάζει το ίδωρο και το κάνει αγιασμό και δεν χαλάει ποτέ. Το Πνεύμα το Άγιο αγιάζει το έλεον και γίνεται ιαματικόν. Όλες αυτές τις εργασίες τις κάνει το Πνεύμα το Άγιο και μένει στην Εκκλησία και είναι στην Εκκλησία. Θα μπορούσε να βρει κανείς έναν τύπο της παραμονής του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία αν ανέτρεχε στην Παλιά Διαθήκη να βρήκε το Σολομώντα όταν έκαμε τον ναόν και προσευχήθη εις τον Θεόν να αγιάσει αυτόν τον ναόν. Ξέρετε τι έγινε τότε εκεί? Ένα νέφος, ένα πούσι γέμισε τον ναόν. Παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Όπως και μεθαύριο το υπερόν κατά τον ίδιον τρόπο το γεμίζει. Τότε το αποτέλεσμα των εγγενείων του ναού του Σολομώντος. Και ο ναός είναι όλος Πνεύματος Αγίου γεμάτος. Και δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, γιατί ορισμένοι οι οποίοι δεν είναι μπροστά κάπου εκεί στο ιερό κάπου εκεί και είναι πίσω κάπου στο παγκάρι, κάπου σε κάποια άκρη, μπορούν να έχουν και ψηλή κουβέντα να τα συζητούν. Δεν είναι εδώ πίσω ο Θεός. Είναι μπροστά ο Θεός κάπου εκεί προς το ιερό. Το πολύ πολύ να έρχεται μέχρι τους σάλτες και λίγο παραπάνω. Εδώ πίσω όμως γίνεται αυτό που γίνεται. Όχι. Είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν. Όπως λέει η επιγραμματικότατα στο δοξαστικό της ημέρας που είναι το βασιλεύ ουράνιε παράκλητε κλπ. Λέγω λοιπόν ότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος και δεν επικαλείται ως επί το πλήστον τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λέγει ο Παύλος προς Θεσσαλονική το Πνεύμα μη σβαίνεται, τι είναι αυτό?
το φως, το πνεύμα αυτό που σας εδόθηκε την ημέρα που βαπτιστήκατε, προσέξτε, μη αμαρτάνετε και μπαίνει ο σατανάς και σας το σβήνει. Και όταν σβήζει το φως, σβήσει το φως, δεν βλέπει ο άνθρωπος. Γι' αυτό από τη στιγμή που θα μπει η αμαρτία στον άνθρωπο, δεν βλέπει τίποτα, ούτε άντρα βλέπει, γυναίκα όταν μπλέξει την αμαρτία, η παντρεμένη, ούτε παιδιά βλέπει, ούτε η κόρη βλέπει, τα αδέρφια βλέπει, ούτε οι παπάδες βλέπει, ούτε ο γονείς βλέπει, το ίδιο και ο νέος, το ίδιο και ο σύζυγος, ξεχνάει τα πάντα άμα μπλέξει με άλλη κλπ. Μπήκε η αμαρτία στη μέση, έζησε το φως, πάει, σκοτάζει τα πάντα. Θηρίο γίνεται ο άνθρωπος, αλλάζει η φύση του ανθρώπου, αγνώριστος γίνεται ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί βαδίζει στο σκοτάδι. Δεν πρόσεξε, μπήκε η αμαρτία στη μέση και τούζησε το φως. Και δεν αναγνωρίζει τίποτα τώρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, το πνεύμα μη δένετε, προσέξτε, φυλαχτείτε όσο μπορείτε, μη αμαρτάνετε, μη σας δείσει ο σατανάς το φως. Και τότε πάτε χαμένοι. Και εσείς θα χαθείτε και άλλοι θα χαθούν κοντά σε εσάς. Είναι μεγάλο γεγονός η υπόθεση του Πνεύματος του Αγίου και κατ' επέκταση είναι η μέρα της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου που είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι Πάσχα. Οι Εβραίοι την είχαν περιπολού την Πεντηκοστή. Είχανε το Πάσχα, άρχιζε η εορτή τους και τελείωνε την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και αυτός ο ευνούχος της Κανδάκης, αν έχετε διαβάσει τις πράξεις των Αποστόλων, στις εορτές αυτές ήτανε. Και έμεινε μετά μέχρι την Πεντηκοστή και όταν τελείωσε και η τελευταία εορτή της Πεντηκοστής, επήρε αγόραστα, να πούμε, ένα βιβλίο του προφήτου Ισαΐου και ανέβηκε στον αραμπά του και γύριζε για την πατρίδα του και διάβαζε εκεί τα του προφήτου Ισαΐου τα περιστατικά, προφανώς από το 53ο κεφάλαιό του που ανέφεραν γύρω από τον Ιησούν. Και έβλεπε ο Κύριος από πάνω ότι αυτός στην έρημο που πήγαινε προς τη Γάζα κάτω διάβαζε χωρίς να ξέρει τι είναι αυτά και του στείλε το Φίλιππο κοντά δια Πνεύματος Αγίου και τον ευώχησε και το αποτέλεσμα ήταν να πιστέψει και να βαπτιστεί. Υπάρχει μάλιστα το νερό που ευαπτίστηκε μέχρι σήμερα, είναι στον δρόμο. Είναι το γλυκότερο νερό του κόσμου, τολμώ να πω, είναι το νερό εκείνο, εκεί που ευαπτίστηκε ο ευνούχος της Κανδάκης. Το Πνεύμα του Άγιον την έκανε αυτή την εργασία και ήταν μετά την Πεντηκοστή όταν ο άνθρωπος αυτός έφεγε προς τα εκεί. Την είχαν λέγω μεγάλη εορτή. Τη μεν μία εορτή, την εόρταζαν το Πάσχα δηλαδή, αφορμή της εξόδου, της εξόδου των από την Αίγυπτο. Και οι άλλοι ότι μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, στην Πεντηκοστή. Γι' αυτό η Εκκλησία, έχοντας υπόψη τόσον το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όσον και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το τρίτο πρόσωπο, το τρίτο προσώπου της Αγίας Τριάδος, έχει μετά τα γεγονότα τόσον της Αναστάσεως όσον και της Πεντηκοστής μίαν εβδομάδα χαρμόσυνων ολόκληρων, δηλαδή διακαινήσιμων, απολυτήν που λέμε, όπως ακούσατε γρηγορότερα στο σημείωμα που έχετε δει. Τα περιστατικά δε της Πεντηκοστής τα αναφέρει ο Λουκάς πάλι στο βιβλίο το δεύτερο, δηλαδή στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο. Η εντολή ήταν να μείνουν εκεί μαζεμένοι, μαζί και να περιμένουν. Πράγματι, προφανώς, προσευχόμενοι και συζητώντας τα γενόμενα. Οι μαθητές, ίσως και η Παναγία μας μαζί, ήταν περίπου 120 άτομα τότε εκεί, εδέχτησαν αυτό το περιστατικό, δηλαδή την επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου. Ακούστε πώς το λέγει ο συγγραφέας. Και εν το συμπληρούσε την ημέρα της Πεντηκοστής, μετράει από το Πάσχα, διότι η ανάληψη ή το τέσσαρακοστή. Συμπληρούσε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, μαζεμένοι, μαζί. Και έγινε το άφνο, γιατί δεν τους είχε δώσει συγκεκριμένη ώρα και ημέρα
που θα ελάμβανε χώραν η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου, τους είχε αφήσει εν εκκρεμότητη με την αγωνία της προσμονής. Αυτοί να ετοιμάζονται ούτως υπήν, διότι όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει ακριβώς πότε θα συμβεί κάτι ή μια επίσκεψη κλπ, φροντίζει να είναι πάντοτε στο πόδι που λέμε, να είναι πάντοτε έτοιμος. Εάν ήξερε ότι θα γίνει αυτό έπειτα από 20 μέρες, τη 19 ημέρες θα πήγαιναν σε συζήτηση περί ανέμων και υδάτων και θα ετοιμαζόμαστε την τελευταία ημέρα. Γι' αυτό εδώ δεν έχει δώσει ημερομηνία και χρόνο να κρυβεί πότε θα εγένετο. Αυτό ξαφνικά έγινε. Τους είπε θα γίνει, όπως μας έχει πει ότι θα πεθάνουμε, όπως μας έχει πει θα κρυθούμε, αλλά δεν μας είπε πότε ακριβώς, για να είμεθα πάντοτε έτοιμοι. Άφνο λοιπόν ξάφνου, ξαφνικά, εκ του ουρανού εγένετο, ήχος ως περφερωμένης πνοής διέας, σαν άνεμος πνοή, άνεμος, σαν, όχι άνεμος, σαν άνεμος. Ακούστηκε στα αυτιά του ανθρώπου, όπως ακούγεται όταν φυσήσει πολύ δυνατά, αλλά ήταν σαν όμως, δεν ήταν άνεμος, γιατί το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι άνεμος. Κανείς δεν ξέρει τι είναι. Πρέπει να μάθει τι είναι ο Θεός για να μάθει τι είναι το Πνεύμα του Άγιον. Για το Πνεύμα του Άγιον είναι Θεός. Όμως φέρει παραδείγματα, όπως είπε, ο Σύπηρος σαν φωτιά, αλλά δεν είναι φωτιά το Πνεύμα του Άγιον. Ανθρωπίνος μπορεί να το πει σαν φωτιά ήτανε, σαν πυρ. Γι' αυτό λέει ο Σύπηρος οι γλώσσες. Το ίδιο λοιπόν λέγει και εδώ, ως περφερωμένη πνοηδία. Και επλήρωσε όλων των οίκων ού ήσαν καθήμενοι και εγέμισε ούτως υπήν όλο το σπίτι εκείνο που ήσαν καθήμενοι. Αυτό είναι το υπερόον το λεγόμενο, το μέρος αυτό το οποίο υπάρχει ακόμη όπως σας έχω πει και άλλοτε, το οποίο το κατέχουνε μουσουλμάνοι. Είναι εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Εκεί ήσαν συναθροισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων και εκεί έγινε η Πεντηκοστή και εκεί κάτω μαζεύτηκε όλος αυτός ο κόσμος να δει τι έλαβε χώρα και από εκεί άκουσε στη γλώσσα του ο καθένας και στη διάλεκτό του τα γεγονότα αυτά της αιτίας αυτού όλου του θορύβου. Και όψισαν λέγει εκεί μέσα που ήσανται μέσα στο πούσι αυτό με τους υδρατημούς, έτσι να πει κανείς αυτό, όψισαν αυτοί διαμεριζόμενε γλώσσε ο Σύπηρος, όπως σας είπα, να μοιράζονται γλώσσες ο Σύπηρος. Εκάθισεται εφένα έκαστον αυτόν και εκάθισε στη διαφαλή ενός εκάστου. Έχετε δει τις Βυζαντινές αγιογραφίες πώς έχουν αυτή τη σκηνή της Πεντηκοστής και της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου. Τι έγινε μετά από την επιφύτηση αυτών των πυρήνων γλωσσών επί των κεφαλών των Αποστόλων. Τι έγινε? Ελύθη η γλώσσα τους. Είναι σαν να έλεγε στους ανθρώπους, γλώσσα πυρήνη τους έβαλα, τώρα θα τους ακούσεις. Γλώσσα εκατέβη και γλώσσα άνοιξε. Δεν τους έδωσε δύναμη του θαυματουργήνε παραδείγματι, δύναμη λόγου τους έδωσε. Άρα είναι το καθαρός χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί πού ξέραν αυτοί να μιλήσουνε όπως και οι άλλοι τους παρεξήγησαν. Λέει δεν είναι Γαλιλαίοι αυτοί. Πού τα μάθανε λέει να μιλάνε στη διάλεκτο του καθενός. Μα ναι, αλλά τώρα είναι Γαλιλαίοι στα χέρια και στη διακονία κάποιου αλουνού ανώτερου. Και αυτός ο ανώτερος είναι που τους ανοίγει τη γλώσσα και τους μιλάει τη γλώσσα του καθενός. Εκάθισε λοιπόν λέγει εφένα έκαστον αυτόν και επλήθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφέγγεσαι. Αυτό θέλω να το προσέξετε, διότι μας το χρησιμοποιούν οι σημερινοί πλανεμένοι φωτισμένοι ότι μιλάνε εταίρες γλώσσες. Ναι, μιλήσανε άλλες γλώσσες, αλλά οι γλώσσες αυτές είχανε αντίκρισμα στο ακροατήριο. Γιατί όπως αναφέρει εδώ, είπανε αυτοί
πως εμείς ακούμεν έκαστος ηδία διαλέκτο ημών ενία γεννήσιμεν πάρθη μίδη ελαμίτε κατοικούντες στη Μεσοποταμία Ιουδαίοντα εις Εκαπαδοκίαν Πόντων και Ασίαν Φρυγίαν και Παμφυλίαν Αίγυπτον τα μέρη της Λιβύης κατά την Κυρήνην Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, Προσήλυτοι, Κρήτες, Άραβες. Πώς ακούει ο καθένας? Άρα οι ξένες γλώσσες αυτές που τους έδωσε είχανε αντίκρισμα λαών ο οποίος περίμενε να ακούσει στη γλώσσα του τα γεγονότα. Εσύ κυρία Φωτισμένη και κύριε Φωτισμένε που μου μιλάς εμένα κινέζικα του Έλληνα, τι βλακίες είναι αυτές που μου λες? Εγώ είμαι Έλλην. Πώς το Πνεύμα του Άγιο δεν σε φωτίζει να μου ερμηνεύσει στην ελληνική και να μου μιλήσει στην ελληνική και μου μιλάς ξένες γλώσσες και έχεις το θράσος να μου πεις, ξέρεις, υπάγομαι εδώ ότι τους εδώθη εξουσία να λαλεί ξένες γλώσσες. Τους έχοντας ανάγκη την γλώσσα την ξένη. Εσύ ξέρεις, το Πνεύμα του Άγιο ξέρει ότι εγώ είμαι Έλληνας. Πώς εσύ μου μιλάς ξένη γλώσσα? Άρα είσαι δαιμονισμένος. Για το Πνεύμα του Άγιο δεν κάνει τέτοια παιχνίδια. Δεν ξέρω αν σας το δίνω με απλά λόγια να το καταλάβετε που είναι η πλάνη του. Εδώ στέκεται καθαρά. Λέγει τους εδώ ήρξαν το λαλήν ξένες γλώσσες. Σύμφωνοι. Αυτοί είναι οι Ιουδαίοι και πρέπει να μιλήσουν την Ιουδαϊκή. Το πολύ πολύ. Την τοπική γλώσσα εκεί που μιλούσαν στη Γαλιλαία. Πάντως εκεί, Ιουδαϊκά. Εδώ όμως είδα 18 γλώσσες που λέει του Γάλλου και λένε αυτοί μάλιστα εξεθαμβήθησαν και λένε ο καθένας λέει από εμάς ακούει τη όχι απλώς τη γλώσσα του, στη διάλεκτό του. Η γλώσσα παραδείγματι, η ελληνική, λέγει πώς να σας πω, το καθόλου το λέει καθόλου, έτσι. Αν πασιρούμε λίγο όμως Έλληνες αυτοί θα σου πει δίπ. Τοπικό αυτό. Είναι η διάζουσα αυτή η γλώσσα, δεν είναι? Λέγεται αυτό, ποπό είναι αφίδι. Φωνή. Αυτό θα πάσει αυτή, ποπό να σουρνούμενο. Το λέει σουρνούμενο το φίδι. Είναι διάλεκτος, καταλάβατε. Όπως ή στην Κρήτη. Υπάρχει άλλη διάλεκτος. Όπως εδώ έξω, στα Χασιά και λοιπά, υπάρχει η Αρβανίτικη. Λέει, δεν ακούμε μόνο στη γλώσσα μας. Στην ίδια τη διάλεκτό μας, καταλάβατε, συγκατέβει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και σε αυτούς που δεν είχαν μάθει πανεπιστημιακά και ξέρω εγώ τι άλλα γράμματα να ξέρουν την κοινή γλώσσα στο πραγματικό της επίπεδο και είχαν σταθεί στη γλώσσα του λαού, του χωριού, του τόπου των, συγκατέβει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και μιλήθηκε η υπόθεση σε αυτή και σε αυτή των διάλεκτων, ώστε και αυτοί να ακούσουνε. Διότι όταν έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα σου, οσοδήποτε κι αν είναι ωραία και καλά και υψηλά αυτά που του λες, αυτός φεύγει μυστικός. Είναι σαν να του βάζεις να είναι ένα πρόβατο και να του δέσεις ένα δεμάτι χόρτο, αλλά το βάλει ψηλά να μην το φτάνει. Όταν όμως το πει στη γλώσσα του απλά, είναι σαν να το κατεβάζεις κάτω το δεμάτιο χόρτο και το φτάνει και το τρώει κι αυτός και φεύγει κι αυτός χορτάτος, φεύγει κι αυτός ενισχυμένος. Αυτό πάντοτε ο Κύριος μας το έκανε και το λέγω αυτό για πολλούς, γιατί ακούω που λένε ότι τι να πάω, δεν καταλαβαίνω. Πώς να εκεί πάω που καταλαβαίνω? Το Χριστό μας τον καταλάβαιναν όλοι. Πλην των πονηρών. Πλην των πονηρών, των γραμματέων και των φαρισαίων. Όλοι οι άλλοι τον καταλάβαιναν. Θυμόσαστε εκείνη η γυναικούλα πόσο ενθουσιάστηκε από το λαό που πετάχτηκε απάνω και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστιούσε θύλασσα». Χαρά στη μάνα που σε είχε. Δηλαδή θα τη γέμισε την ψυχή της με αυτά που έλεγε. Και ο Χριστός μας μιλούσε θεολογικά πράγματα, δεν μιλούσε αερολογήματα. Να περνάει την ώρα, περνούσε γεγονότα για τη βασιλεία των ουρανών που ήσαντε δύσκολα. Όμως
τα έκανε τόσο ψηλά και με παραβολές και με παραδείγματα που ήσατε προσιτά στον καθέναν. Εδώ λοιπόν λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής, θέλω να το προσέξετε, γιατί εδώ ξέρω στην περιοχή σας έχετε φωτισμένους οι οποίοι και μικρά παιδιά τα οποία και αυτά δυστυχώς εδαιμονήθηκαν και μιλάνε ξένες γλώσσες. Σε ποιον μιλάνε ξένες γλώσσες, πείτε μου, ποιον εξυπηρετούν, ποιον έχουν ακροατήριο, ακροατήριον έχουν Έλληνας. Σε ελληνική γλώσσα, γιατί δεν μας μιλάνε σε ελληνική γλώσσα. Και μόνον αυτό έπρεπε να τους προβληματίσει. Και αυτούς και εμάς που πηγαίνουμε και τους ακούμε. Οι αίθουσές έπρεπε να μείνουν άδειες. Να μην πηγαίνει κανένας εκεί πέρα. Να αναγκαστούν να παραιτηθούν και μήπως και αυτοί σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί επλανήθησαν το εγωισμό τους ότι κάτι ζει σε Νέα Καμάνο, ότι είναι αγιασμένοι και ότι έχουν απευθείας επαφή με το Πνεύμα του Άγιον. Μίλαγε λοιπόν, λέει, το καθένα στον καθέναν. Το Πνεύμα όπως του σέβιζε του καθενός. Και αναφέρει εδώ, ήσαν δε Ιερουσαλήμις κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Λόγω της εορτής, όσοι προσκυνούσαν τον έναν Θεό, επήγαιναν εκεί για να εορτάσουν. Γι' αυτό βρεθήκανε τόσος κόσμος διάφορες τις ημέρες εκείνες. Όπως πηγαίνουμε κάτω στα Ιεροσόλυμα να κάνουμε Πάσχα, ε. Να σου Κύπρη, να σου από την Ευρώπη, να σου από την Αυστραλία, να σου από εδώ, να σου από την Αλβανία. Όπου υπάρχουν οι Ορθόδοξοι, πηγαίνουν, εκτός και ορισμένοι άλλοι τουρίστες για Ασία κλπ. Πηγαίνουν εκεί. Και αν γίνει ένα τέτοιο πράγμα, φυσικό είναι να βρεθεί μπροστά σε, ξέρω, σε 10, σε 20, σε 30 γλώσσες. Ένα τέτοιο περιστατικό έγινε τότε. Πώς πάνε στη Μέκα οι άλλοι για να κάνουν το ραμαζάνι τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι πήγαιναν και εκεί. Γι' αυτό λέει από όλο τον κόσμο που υπήρχαν άνθρωποι που εσέβονται τον έναν Θεό, ήρθαν το εκεί. Γενωμένοι δε της φωνής ταύτης, δηλαδή όταν λέει τη φωνή αυτής της βοής που έγινε, συνήλθε το πλήθος και συνεχίσει. Μαζέθηκε κόσμος, τι έγινε εδώ και συνεχίσει. Συνεχίστηκε όπως θα λέμε, δηλαδή τάχασε κάτι σοβαρό. Τι έγινε, τι είναι αυτή η βοή, τι σχέση έχει με το υπερόν αυτό. Κάτι τέτοιο έγινε. Ό,τι οίκουν ακόμη συνεχίστησαν και διερωτώντο και αλληλογητάζοντο. Ό,τι οίκουν έκαστος, τη ιδία διαλέκτο λαλούντον αυτόν. Αυτό που είπαμε γρηγορότερα. Εξίσταν το δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ουκ ιδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι. Ωραία παιδιά, λέει, δεν είναι όλοι αυτοί από εδώ Ιουδαίοι Γαλιλαίοι. Πώς εμείς ακούομε νέκαστος και ιδία διαλέκτο ημών ενί εγεννήθημεν. Είναι ο λόγος που σας είπα γρηγορότερα. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου έδωσε στον καθέναν να μιλήσει κατά αναλογία που είχε κόσμο μπροστά του, ώστε να ακούσει ο κοσμάκης αυτός. Και ξέρετε, αυτή είναι η πρώτη Απόστολη. Δεν είναι η Απόστολη, αυτή είναι η πρώτη Απόστολη. Η εντολή που πήρανε ότι θα μείνετε εδώ και θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους και θα ξεκινήσετε από εδώ, από τα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία και λοιπά, και θα βγείτε μέχρι εσκάτω της γης, που είπε για τους Αποστόλους. Αυτό επραγματοποιήθηκε κατόπιν. Όταν οι άνθρωποι αυτοί φύγανε από εκεί πέρα και πήγανε στις πατρίδες τους, ήδη έφτασε το άγγελμα εκεί ότι αυτό και αυτό συνέβη στα Ιεροσόλυμα φέτο που είχαμε πάει. Έπειτα έφτασαν οι Απόστολοι σιγά σιγά που ξεκίνησαν και εκείνητον και βάφτισαν και χειροτώνησαν και έφτιαξαν εκκλησίες, όμως η διδασκαλία και τα νέα είχαν πάει γρηγορότερα από όλες αυτές τις χιλιάδες τους ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν και είδανε με τα ίδια τους τα αυτιά. Είναι οι πρώτοι Απόστολοι αυτοί οι οποίοι ήταν προσκυνητές τη χρονιά εκείνη στα Ιεροσόλυμα. Εν πάση περιπτώσει, εξίσταν το λέει πάντες και διηπόρουν. Ήταν για αυτούς ένα
πράγμα να πούμε άλυτο και διυπόρουν. Άλλος προς άλλον λέγοντες. Τι αν θέλει τούτο είναι. Τι είναι αυτό το μυστήριο δηλαδή όπως θα λέγαμε. Έτσι δε χλεβάζοντες, άκουν και οι πονηροί πάντοτε στη μέση, που την ημέρα τη λένε νύχτα και τη νύχτα τη λένε ημέρα. Αυτούς δεν μπορεί ούτε αυτός ο Θεός να σου βοηθήσει. Έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένηση, φρεμεθισμένοι είναι. Καταλάβατε, γιατί που λέμε δώσ' του κρασί να μάθει τη γλώσσα αμέσως. Του λένε ότι είναι μεθυσμένοι. Όμορφο πράγμα αυτό, ε. Γιατί μόνον ο καθένας που άκουγε στη γλώσσα του καταλάβαινε ότι μιλάει η γλώσσα του. Διότι εγώ ήμουν Ινδός, έτσι, και άκουγα Ινδικά. Εσύ που ήσουν δίπλα, που ήσουν, ξέρω εγώ, Κρήτη, από την Κρήτη, εσύ θα ήθελε να τα ακούσεις κριτικά. Ακούγοντας λοιπόν τα Ινδικά, θα έλεγε, τι είναι αυτά, τι λέει αυτός, δεν ξέρει τι μιλάει. Εγώ ακούγοντας τα κριτικά, θα έλεγα, τι λέει αυτός. Και εντούτοις ο καθένας άκουγε το δικό του όμως. Ο καθένας άκουγε το δικό του. Δεν ξέρω αν ξέρετε, στον ΟΗΕ, και υπάρχει εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο το αντικαρκινικό, υπάρχει μία αίθουσα που έχει μπροστά ορισμένα μικρόφωνα. Μιλάει ο ομιλητής εδώ και αυτός είναι Ρώσος εδώ. Έχει τα μικρόφωνα, ακούει ρωσικά. Ο δίπλα είναι Εγγλέζος, έχει τα μικρόφωνα, τα ακούει αγγλικά. Ο άλλος είναι Γάλλος, έχει τα μικρόφωνα στα αυτιά, τα ακούει γαλλικά. Ο άλλος τα ακούει τουρκικά, ο άλλος εδώ. Τι λένε, πώς είναι, ρε άνθρωπος έφτιαξε τέτοια πράγματα και λες τώρα πώς είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος έφτιαξε τέτοια πράγματα. Και λες πώς είναι δυνατόν. Μεθυσμένοι λέει, γλεύκους μεθυσμένοι. Σε πάση περιπτώσει θα δείτε. Υπέτεσε όμως την προσοχή του Πέτρου αυτό. Και ο Πέτρος βγαίνει στη μέση και λέει το εξής. Άντρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες σε Ιερουσαλήμ άπαντες, και εσείς που είσαστε τώρα εδώ και κατοικείτε εδώ, τούτο ημίν γνωστόν έστω και ενωτήσαστε τα ρήματά μου. Προσέξτε λέει τι θα σας πω και να τα βάλτε μέσα σας, να τα χωνέψετε, να τα προσέξετε. Ουγαρός ημίς υπολαμβάνετε ότι με θείουσιν. Δεν είναι όπως το λέτε ότι είμαστε μεθυσμένοι. Έφυγαρ ώρα τρίτη της ημέρα. Είναι νέα πρωί η ώρα. Σε 9 το πρωί δεν υπάρχουν μεθυσμένοι. Αν μεθύσαν από βραδύ έχουν ξαφερώσει το πρωί, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Σου αποκλεί με βάση την ώρα αμέσως. Δεν είναι λέει αυτό το πράγμα όσοι υπολαμβάνετε εσείς ώρα τρίτη της ημέρας, αλλά είναι ένα άλλο στη μέση. Αλλά τούτο εσύ το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήμ, αυτό που ακούτε τώρα εδώ να γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, να ακούγονται τόσες γλώσσες ταυτοχρόνως κλπ. Είναι γραμμένο, το έχει γράψει ο προφήτης Ιωήλ γρηγορότερα και τώρα πραγματοποιείται. Και γράφει ο Ιωήλ. Και έστε εντέθες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εξεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσω συνή ημών και οι θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια σφίσονται και για επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εντες ημέρες εκείνες εξαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσω συ. Αυτό λέει που ακούτε το γράφω προφήτης Ιωήλ. Δηλαδή τι είναι Πέτρε? Είναι προφητεία. Και τι έγινε? Να πραγματοποιήθηκε τώρα. Και πώς οι Ζολοτιανές λένε ότι δεν είναι προφητή, ότι είναι τωρινό και δεν είναι τότε? Το πιάνετε αυτό? Άλλο φάλμα εδώ. Ο Πέτρος λέει ότι η προφητεία αυτή το εσχάτες ημέρες είναι τώρα λέει.
στις ημέρες μας. Αυτό που είδατε και ακούσατε, το γράφω ο Ιωήλ. Είναι προφητεία και πραγματοποιείται. Πώς το παίρνεις τώρα εσύ, κυρά μου, και μου λες έπειτα από 2.000 χρόνια ότι αυτή η προφητεία πραγματοποιείται σε σένα? Πόσες φορές πραγματοποιείται η προφητεία? Λέγει παραδείγματι, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξετε έξετε αιών» και καλέσε το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ο Ιωσήφ το αμφισβητεί. Πάει ο άγγελος και του λέει, αυτό είναι γραμμένο. Τι είναι γραμμένο, άγγελε? Το γράφω Ισαΐας, το ζήτα 14. Α, έτσι. Βέβαια, αυτό που σου συμβαίνει σένα, το γράφω Ισαΐας, πραγματοποιήθηκε. Τώρα θα την πάρουμε ξανά την προφητεία, αυτή θα πραγματοποιηθεί. Δεν πραγματοποιήθηκε η προφητεία. Λέγει ο Ισαΐας, μετά ανώμονε λογίστη ο Χριστός. Τον ανεβάσαν στο σταυρό μεταξύ δύο κακούργων. Πραγματοποιήθηκε η προφητεία ή δεν πραγματοποιήθηκε? Θα την περιμένουμε να ξαναπραγματοποιηθεί τώρα. Λέγει η προφητεία Ιδού αποστέλω των αγγελών προπροσώπους για τον τίμιο πρόδρομο. Πραγματοποιεί η προφητεία ή πραγματοποιεί? Θα περιμένουμε καινούριο πρόδρομο τώρα να έρθει. Λέγει εδώ ο Πέτρος ότι επεσκάτων των ημερών, λέγει ο Ιωήλ, θα πραγματοποιηθεί αυτό και αυτό. Και πραγματοποιεί, αυτό ακούτε σήμερα, δεν είμαστε μεθυσμένοι. Τώρα θα ξαναπραγματοποιηθεί έπειτα από 2.000 χρόνια. Ό,τι θέλουμε λέμε. Το καταλαβαίνετε? Είναι πλανεμένοι οι άνθρωποι. Πλάνη νυχτρά. Είναι η εποχή που λέγει αυτός ο Μέγας Αντώνιος. Άρθει η εποχή, λέει, που ο κόσμος θα μένει. Θα είναι δαιμονισμένος, λέει, ο κόσμος. Και αν πεις ου μένει, θα του λένε μένει. Είσαι τρελός, θα του πούνε. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Η προφητεία λοιπόν αυτή εκ Θεός του προματώνει και προφητεύω κλπ. Κλπ. Λέγει ο Πέτρος ότι είναι για την υπόθεση αυτή που έγινε στα Ιεροσόλυμα. Πώς την παίρνεις εσύ σήμερα και τη φέρνεις έπειτα από 2.000 χρόνια και μου λες? Είναι γραμμένο, το γράφει, λέει, στις πράξεις. Μα το λέει ο Πέτρος, ορίστε. Αλλά τούτο εστί το ηρημένον υπό του προφήτου Ιωήλ. Αυτό που ακούτε δεν είναι ότι είμαστε μεθυσμένοι. Τι λέει? Και σε εσχάτες των ημερών, λέγει ο Θεός, εξαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύωση ημών και οι θυγατέρες ημών. Έγινε, λέει, τούτο εδώ γίνεται σήμερα. Λοιπόν, αυτό έγινε προ 2.000 ετών. Θα γίνει και σήμερα, διότι το θέλουν ορισμένες. Δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω αν το πιάνετε και αν το καταλαβαίνετε. Θέλω αυτό να το χωνέψετε. Ξέρετε, στα πέρατα της οικουμένης έχουν φτάσει οι φωτισμένες και οι φωτισμένοι. Στα πέρατα της οικουμένης. Στην Αμερική που πήγα ευρύκα μπροστά μου. Στον Καναδά που πήγα ευρύκα μπροστά μου. Χαρτιά, γραψίματα, πράγματα, αυτά που γράφουν εδώ κλπ. Εκεί και τα πολλαπλασιάζουν και τα μοιράζουν στον κόσμο. Και ο κόσμος εκεί πέρα δεν έχει όπως έχουμε εμείς εδώ θρησκεία να τρέξεις σε αγίους, να τρέξει σε λείψανα, να τρέξει σε εικόνες που βγάζουν μύρο, να τρέξει κοντά. Και οι άνθρωποι κοιτάνε να πιαστούν, να πιούν ένα ποτήρι νερό και ας είναι και θολό. Είναι μια εποχή κατά την οποία ο καθής πρέπει να σταθεί σωστά και να καταλάβει σωστά και να μεταδώσει και στον άλλον να προσέξει, μην πλανηθεί. Μην πλανηθεί. Αυτή η προφητεία επραγματοποιήθη. Άλλωστε λέει εδώ και κάτι άλλο πιο κάτω, τι λέει ο προφήτης. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω και αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή και έστε πας όσαν επικαλέσετε το όνομά μου Κυρίου σωθήσετε. Αυτό λείπει. Το πρώτο επραγματοποιεί επί των ημερών του Πέτρου. Εκτός και τον Πέτρο δεν τον έχουμε για πνευματοφόρο και δεν ξέρει τι να πάρει και τι να πει. Αυτό επραγματοποιεί. Το υπόλοιπο που θα χαλάσουν τα άστρα κλπ. Αυτό είναι πίσω. Δεν επραγματοποιεί. Ακούσα τίποτα εσείς, διαβάσα τίποτα εσείς. Δεν έγινε. Δεν μπορούν λοιπόν να μας πάρουν την προφητεία που επραγματοποιεί να ξαναμας την πούνε. Λέγει θα γεννηθεί στη Βηθλέμ και γεννήθει στη Βηθλέμ. Λοιπόν, θα ξαναγεννηθεί στη Βηθλέμ. Κάποια προφητεία επραγματοποιείται. Ο Πέτρος εδώ λέει η προφητεία αυτή πραγματοποιείται σήμερα του Ιωήλ με αυτά που ακούτε. Μην σας φαίνεται παράξενο, δεν είμαστε μεθυσμένοι.
Το γράφω εγώ, είμαι, θα γίνει αυτό το πράγμα. Ορίστε και γίνεται. Τώρα το περιμένουμε και από 2.000 χρόνια ξαναγίνει. Είναι πλάι. Δεν ξέρω. Εγώ έχω υποχρέωση, λόγω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την σύγχυση σήμερα. Είναι συγχυσμένος ο κόσμος. Βέβαια θέλει και συγχύζεται. Εδώ που τα λέμε. Χωρίς παρεξήγηση. Θέλει και συγχύζεται. Όλα μπορεί να τα δεχτεί. Το Ευαγγέλιο δεν θέλει να δεχτεί. Το τι είπε η κυρία Τάδε και το τι είπε η φωτισμένη Τάδε και το τι είπε ο πεντηκοστιανός και το τι είπε ο άλλος τα δέχεται. Το τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει ιστορία 2.000 ετών δεν το δέχεται. Τι το καινούριο σου παρουσιάζει ο φωτισμένος, τι σου λέει, γιατί λένε ορισμένοι, να μετανοήσεις λέει, γιατί η Εκκλησία τι λέει, να μην μετανοήσεις. Και ήρθε αυτή να μας πει να μετανοήσουμε. Μα λέει να μετανοήσουμε, πώς δεν λέει, είναι το δόλωμα αυτό. Άμα ρίξεις ένα γκίτρι χωρίς δόλωμα, πιάνει ψάρι. Είναι το δόλωμα. Δεν μου λέτε, όταν ο Παύλος ήταν στην Καβάλα και ήταν η λαιμονισμένη κόρη αυτή που είχε το πνεύμα πίσω, τι έλεγε? Ούτε οι άνθρωποι καταγγέλλουν στη σωτηρία. Προσέχετε τους λέει, είναι του Θεού άνθρωποι. Έλεγε ο διάβολος. Το νιώθετε? Μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες. Δεν το ανέχει ο Παύλος αυτό. Γυρίζει πίσω και το βγάλει το δαιμόνιο. Να φύγει, λέει, από εκεί. Πόσο διάβολος λέει την αλήθεια? Δεν είσατε άνθρωποι του Θεού πραγματικά, ο Παύλος και ο Σίλας? Είσατε. Έρχεται τώρα και λέει ο άνθρωπος, σε πόσο Σατανάς τους λέει ότι είναι σωστοί και δεν τους διαβάλλει? Πόσο καιρό θα κάτσουν αυτοί εδώ πέρα? Ένα μήνα, δύο μήνες, θα φύγουνε. Έπειτα εγώ, παρουσιαστώ εγώ. Ότι εγώ το ίδιο πνεύμα είμαι, δεν είδες που τους παραδεχόμουν αυτούς. Ξασφαλίζει τη δική του θέση. Πού να την πιάσει ο άνθρωπος? Ο Παύλος όμως που τότε έσαι, έξω λέει Σατανά. Κι ήτανε Σατανά. Αυτά είναι εκείνα που λένε ορισμένοι. Μα εξομολόγηση λένε και αυτοί και να πηγαίνουν στην εκκλησία κλπ. Είναι το δόλωμα αυτό. Διότι όταν σου λέγει όποιος δεν είναι στο σχολείο της Παναγίας δεν θα σωθεί. Τι είναι το σχολείο της Παναγίας? Το σχολείο της Παναγίας σώζει. Η Παναγία σώζει σήμερα ή ο Χριστός? Να το λεπτό σημείο που είναι. Να σε πάρει από το Χριστό να σε πάρει στην Παναγία. Παναγία δεν σώζει ούτε τον εαυτό της. Έστω τον εαυτό της. Δεν είπε μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Φτιάχνετε κανιά φορά κανιά πρόσφορα? Για κοιτάξτε τη σφραγίδα. Επάνω έχει μια μερίδα της Παναγίας. Μήτυρ Θεού ένα τρίγωνο. Αυτό το τρίγωνο βγαίνει κατά την προσκομιδή και πηγαίνει επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Και έπειτα πέφτει μέσα στο αίμα του Χριστού. Εάν σώζει τι θέλει μέσα στο αίμα του Χριστού. Όπως βγαίνει μερίδα για μένα, για σένα, για τους πεθαμένους μας κλπ. Βγαίνει και μερίδα για την Παναγία μας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Πώς λοιπόν σώζει? Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Τι λέμε? Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τι άλλο λέμε? Σώσον ημάς η Θεού. Δεν λέμε σώσε μας Παναγία μου. Αν λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς την παράκληση, να μας σώσει από σεισμό, να μας σώσει από τον Ετζεβίτ, να μας σώσει από αυτά. Όχι την ψυχή. Την ψυχή θα τη σώσει ο Χριστός και το αίμα του Χριστού. Παναγία μας πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Αυτή είναι η διδασκαλία η σωστή. Αυτή η διδασκαλία διδάσκει η Παναγία μας. Δεν έχει σχολεία δικά της η Παναγία. Δεν είναι δασκάλα η Παναγία. Το ξέρετε. Δεν είναι δασκάλα η Παναγία. Αυτές οι άμυαλες διαλαστήκανε και έγιναν δασκάλες. Και σου λέει όποιος δεν είναι στο σχολείο της Παναγίας χάθηκε. Δεν είναι έτσι αγαπητοί. Εδώ σε αυτά τα γεγονότα τα μεθαυριανά αποδεικνύεται καθαρά. Καθίστε με ησυχία και προσέξτε τα σημεία που σας είπα. Και τους μεν οι οποίοι είναι φωτισμένοι που παίρνουν
και μας μιλάνε σε ξένες γλώσσες που εμείς δεν ξέρουμε άλλη από την ελληνική, άρα μας κοροϊδεύουν και αλλημονό μας καθόμαστε έτσι ακούμε. Και αυτές οι άλλες που λένε ότι φέρνουνε απ' έξω και βλέπουνε και ακούνε και γράφουνε και τα διάφτα, ότι τα δικαιολογεί η γραφή. Αυτά πραγματοποιήθησαν την πρώτη ημέρα του Πεντηκοστή. Το λέγει καθαρά ο Πέτρος. Αλλά τούτο εσύ το ηρημένο, το λεγμένο, αυτό που έχουν πει, που έχει υποθεί δια του προφήτου Ιωήλ, αυτό το πράγμα, αυτό που ακούτε, δεν είμαστε κύριοι μεθυσμένοι, αλλά αν μιλάμε σε τόσες γλώσσες και κάνουμε αυτά, είναι αυτό που είπε το Πνεύμα του Άγιον δια του Ιωήλ, ότι θα γίνει μια μέρα, μη σκανδαλίζεσαι. Και έγινε. Και πάει και στην άκρη. Και πάει και στην άκρη. Όπως κάθε μια προφητεία που πραγματοποιείται πηγαίνει στην άκρη, έτσι πήγε και αυτή στην άκρη. Δεν μπορούμε λοιπόν να την ανασύρουμε τώρα αυτή απάνω, να βάλουμε να κάνουμε τα παιχνίδια τα δικά μας εμείς. Που αν θα τα εξετάσετε να δείτε, θα φρίξετε. Μου έστειλαν 3 δακτυλογραφημένα έντυπα, τα οποία προφανώς είναι από εδώ στελμένα, από τις οργανώσεις αυτές εδώ πέρα, από τους κύκλους αυτούς. Και τους υπεγράμμισα από κάτω, τους τα έστειλα και κάθισα και σε μια ταινία και τους έγραψα. Πάρτε τα, λέω, στα χέρια σας, καθίστε στην πολυθρόνα σας και βάλτε την ταινία να σας διαβάσω και να σας μιλήσω επάνω στα κείμενα αυτά. Αφρίξετε τι γράφουνε μέσα και τι λένε. Στο Θεό το κάνουνε μια δεκάρα. Μια δεκάρα, δεν πρέπει να χατωσά ο Θεός. Ο Θεός πατήρ, έχουν κουβέντα με το Θεό πατέρα. Ακούτε, σκοτιτρίχα σας. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Και εντούτοις έχουμε πλανηθεί τόσο που βλέπεις. Βρέθηκα σε εκκλησία. Καθην ώραν έλεγε τα θά εκ των σών και λέει το σεϊμνούμεν κλπ. Βλέπω λοιπόν μια και πετάγεται. Και πουτάει τη ζάτα της και ανοίγει, βγάλει ένα αυτό και κάθισε. Και κάθισε στην καρέκλα και άρχισε και έγραψε. Ο Σύρνη Παναγία να σου μιλήσει στο τα θά εκ των σών για να γράψεις εσύ, μέσα σε αυτό. Έπαιρνε εντολή από την Παναγία. Δεν το καταλαβαίνεις ότι καθαρά είναι σατανικό αυτό το πράγμα. Και εντούτοι δεν μπορεί να κάνετε βήμα πίσω. Ούτε τόσο ένα χιλιοστό μπορείς να κάνετε πίσω. Μόνο αυτό που μπορείτε είναι να φυλαχτείτε όσο μπορείτε σε αυτές τις οποίες ερωτοτροπούν μαζί τους να τις προσέξετε. Όταν λοιπόν τους διάβασε αυτή την τους είπε αυτά τα περιστατικά του Ιωήλ ο Πέτρος, γυρίζει και του λέει: «Άντρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Αζωραίων, άντρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείες». Δηλαδή αποδεδειγμένο ότι είναι από το Θεό, από τα θαύματα που έκανε αυτά. «Και ούτε και αυτοί είδετε, και εσείς είδετε, τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, γιατί εδώ μέσα έγιναν όλα αυτά τα θαύματα. Τούτον, στη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού, έκδο των λαβώντες», αυτόν λέγει, για λόγους που ξέρει μόνο ο Θεός, «εγκατελείφθηκε και τον πήρανε, διαχειρώναν όμως χειρώναν όμων και προσπήξαντες ανήλατε, τον σταυρώσατε επάνω στο σταυρό, τον καρφώσατε στο σταυρό επάνω, όν τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσας τα σωδήνας του θανάτου». Πλέον ο θάνατος δεν έχει δύναμη και αυτόν τον ανέστησε. Καθότι ούκιν δυνατόν κρατήσε αυτόν υπ' αυτού. Ο θάνατος δεν ήταν δυνατόν να τον κρατήσει το Θεό. Δαβίδ γάρ λέγει σε αυτόν: «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιό μου διαφαντός, ότι εκ δεξιών μου εσύ ή να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάστατο η γλώσσα μου». Φέρνει κι άλλο τώρα. Επιστρατεύει άλλο περιστατικό που γράφεται στους ψαλμούς αυτό το πράγμα. Και λέγει πως τον έβλεπε ο Δαβίδ τον Χριστό πριν ακόμη. Και αναφέρει και το εξής για την Ανάστασή του: «Έτσι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσε επί ελπίδη, ότι ούκε καταλήψεις την ψυχή μου εις άδου, ουδέ δώσεις το όσιό μου ειδήν διαφθορά». Ο Δαβίδ είχε δει δια Πνεύματος Αγίου ότι ούτε η σάρξ του θα διαφθαρεί, θα ξαναναστηθεί, ούτε η ψυχή του θα κρατηθεί στον Άδη. Και πραγματοποιήθησαν και τα δύο αυτά, γιατί όπως σας είπα είναι ο μόνος τάφος ο οποίος είναι κενός αρχηγού θρησίας του μοναδικού,
όλοι οι άλλοι λεγόμενοι αρχηγοί θρησιών είναι καθυλωμένοι μέσα στον τάφο και μένουν εκεί. Μόνο αυτός ενίκησε το θάνατο και δεν υπάρχει μέσα. Εγνώρισάς με οδού ζωή, πληρώσεις με εφροσύνης με τα προσώπους. Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν μεταπαρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, να μου επιτρέψετε λέει, να σας πω λέει, και μερικά για το Δαβίδ, γιατί ορισμένοι αυτή την προφητεία την αποδίδουν στο Δαβίδ. Ακούστε επιχείρημα του Πέτρου, παίρνει τη γραφή την ημέρα και του στρίβει τη μύτη όλων. Επιτρέψετε μου λέει εξών υπήν μεταπαρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού εσύ ημίν άχρη ημέρα στάφη. Είναι εδώ λέει ο Δαβίδ, δεν ανέστη. Δεν είναι λοιπόν για αυτόν. Είναι για τον Κύριό του. Προωρώμη τον Κύριό μου. Είναι για τον Χριστό. Προφήτησουν υπάρχον. Και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκαρπούς ο σφίος αυτού το κατασάρκα αναστήν των Χριστών. Και ορκιστεί ο Θεός ο ακτιδρύνης η ΕΣΕ θα είναι εκείνος ο οποίος θα παροφέρει τον Χριστό. Και καθίστε επί τον θρόνο αυτού. Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις τον Άδη ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά. Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Ιησούς ο Θεός ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες και δεξιά συν του Θεού υψωσής την τεπαγγελία του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός εξέχεε τούτο ονήν ημείς βλέπετε και ακούετε. Αυτό είναι το όλον ιστορικό. Εσείς τον πήγατε κάτω, ο Άδης δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, αυτός ανέφη, επήγε στα δεξιά του Πατέρα και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο που κάνει αυτά τα θαύματα σήμερα τα οποία βλέπετε. Και τους ολοκληρώνει, ολόκληρον την υπόθεση με τις προφητείες ερμηνεύοντας επάνω στο θέμα αυτό. Και εν τούτη σας λέγω έρχονται άνθρωποι σήμερα και παίρνουν την προφητεία αυτή και σου λέγει το γράφω ο Ιωήλ. Το έγραφε ο Ιωήλ. Δεν το γράφει για τώρα ο Ιωήλ. Το πήρε ο Πέτρος και λέει κύριοι δεν είμαστε μεθυσμένοι, αυτό και αυτό έγραφε ο Ιωήλ, αυτό έγινε πάλι. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει για να κλείσουμε θα θέλω να έχουμε υπόψη μας το εξής. Ότι είναι εξίσου χαρμόσυνο γεγονός να λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη. Είναι ωραία η ερμηνεία του βασιλέφου Ράνιε. Δεν με παίρνει να το κάνω εδώ, ούτε η μέρα ούτε η ώρα. Στην άλλη ομιλία που θα κάνω κάτω θα πάω, θα ερμηνεύσω το βασιλέφου Ράνιε. Και θα το φέρω σαν ταινία μεθαύριο και ενδιαφερθείτε να το πάρετε. Για να δείτε τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τι δουλειά κάνει. Γιατί ορισμένοι έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να διαφύγουμε. Μπορούμε να κρυφτούμε, μπορούμε να μιλήσουμε σιγά, μπορούμε να το θάψουμε μέσα μας το υπά, τίποτα. Είμαστε γυμνοί και τετραχυλισμένοι ενώπιον του Πνεύματος του Αγίου, ενώπιον του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κάποιος τον βλέπει, προλαμβάνει πολλές αμαρτίες. Όταν πήγε κάποτε ο Άγιος Παχώμιος στην Αλεξάνδρεια, τον επλεύρισε μια πόρνη των ημερών εκείνων. Και καπχάτο μάλιστα λέγει, τον βλέπεις λέει αυτόν που τον λένε τον μεγάλον. Εγώ λέει θα το κάνω λέει να γίνει πόρνος. Και άρχισε να του μπαίνει κοντά. Ο γέροντας την αντελήφθη. Την απέφυγε, αλλά τον επίεζε, ξέρω εγώ τι κλπ. Κάποια μέρα ξανά ορούσε κοντά του, φτάσανε μέχρι την πλατεία. Σταματάει ο γέροντας. Λέει βλέπω με παρακολουθείς. Λέει ναι λέει σας ήθελα κλπ. Και εγώ λέει σε θέλω από προχθές σε πρωτοείδα και εγώ λέει αναστατώθηκα και σε θέλω. Πάμε λέει προς τα εδώ. Ευχαρίστω σε αυτή ενόμισε ότι κέρδισε έδαφος. Φτάσανε μέσα στην πλατεία της Αλεξανδρίας και βγάζει το ράσο του και το πετάει κάτω. Λέει έλα είναι μια ευκαιρία εδώ πέρα. Εδώ λέει μέσα στον κόσμο. Πού λέει αλλού να το πάμε λέγει. Πόσον σι φοβάσαι λέει τον κόσμο εγώ λέει φοβάμαι τον Θεό. Πώς θα γίνει. Και τα μάζεψε και έφυγε η κυρά. Φοβότανε τον κόσμο. Ντρεπότανε τον κόσμο. Το Θεό δεν τον φοβότανε. Έτσι είναι. Αυτά κάνουμε εμείς. Κρύψου, μη, σου, του, που, το βράδυ, κρυφά. Ζήτω το φως, κάμε, φτιάξε. Σοβαρά. Και λες εδώ βασιλεύει ουράνιο. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει.